Ποινικό αδίκημα αποτελεί η μη καταβολή του 13ου μισθού, καθώς ο εργοδότης παραβιάζει σε μια τέτοια περίπτωση τον περί προστασίας των μισθών νόμο. Το Υπουργείο Εργασίας δεν αποκλείεται μάλιστα να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία υπενθυμίζει στους εργοδότες ότι η καταβολή του 13ου μισθού είναι νομική υποχρέωσή τους. Εκατοντάδες ήταν πέρσι καταγγελίες εργαζομένων, αλλά και οι διώξεις εργοδοτών, οι οποίοι παραβίασαν τις διατάξεις της νομοθεσίας και οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου. Αντιμέτωποι με τον νόμο κινδυνεύουν να βρεθούν χιλιάδες εργοδότες αν δεν καταβάλουν τον 13ο μισθό, αφού συνιστά μέρος του μισθού των εργαζομένων και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί σύμφωνα με τον περί προστασίας των μισθών νόμων με παράβαση των διατάξεων του. Σχετική ανακοίνωση αναμένεται να εκδώσει όπως και πέρσι το Υπουργείο Εργασίας, που να υπενθυμίζει πως η καταβολή του 13ου είναι νομική υποχρέωση των εργοδοτών, προειδοποιώντας με ποινική δίωξη όσους δεν τον καταβάλουν. Είναι θέμα νομοθεσίας, όπως το εξηγώ, όπως σας έχω εξηγήσει, και το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να ενεργήσει για να πει για εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία υπάρχει. Και έγινα και πέρσι και πρόταση διώξεις εργοδοτών οι οποίοι δεν πλήρωσαν το 13ο μισθό. Όταν γίνει καταγγελία στο Υπουργείο Εργασίας, το πρώτο πράγμα που ψάχνει το Υπουργείο είναι κατά πόσον υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου για μη καταβολή του 13ου. Εάν υπάρχει συμφωνία, τα πράγματα δυσκολεύουν για το Υπουργείο Εργασίας, αλλά ο εργαζόμενος μπορεί και πάλι να προσφύγει στο δικαστήριο. Αν υπάρχει συμφωνία, τότε για το Υπουργείο γίνεται πάρα πολύ δύσκολο να στήσει υπόθεση και λοιπά, ότι στο έναντιον του εργοδότη ότι ενέργησε κανονικά. Και να πω και στους ίδιους πλέον, να πάνε δικαστήριο και να αποδείξουν. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν έχει υπογράψει σχετική συμφωνία, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Τότε εμείς κάνουμε προσπάθεια αρχικά να πιστεί ότι διεξηγήσουμε ότι εν τέλει περιπτώσει παραβιάζει την νομοθεσία και μόνο αν δεν πείθεται τότε προσφέρουμε στο δικαστήριο. Σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο 15.000 ευρώ ή και οι δύο ποινές μαζί. Ταυτόχρονα όμως παρέχει το δικαίωμα στον εργαζόμενο να διεκδικήσει αστικώς την καταβολή του. Δηλαδή ο εργοδότης θα κληθεί να χτίσει και την ποινή που θα του επιβληθεί, αλλά και να καταβάλει τον 13ο που απέφυγε.